Έξι μήνε έχουν περάσει από την ημέρα που η ιστορική γέφυρα του ποταμού Κερίτη κατέρευσε. Σήμερα οι κάτοικοι του Δημού Πλατανιά στον Αλικιανό και τι γύρω περιοχέ είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται μέσω τη αυτοσχέδια γέφυρα που κατασκεύασαν στο σημείο έπειτα από δική του πρωτοβουλία, αφού η στρατιωτική γέφυρα τύπου Μπέλεϊ δεν δόθηκε ποτέ στην κυκλοφορία. Έτοιμα όλων είναι να δοθεί επιτέλου μία μόνιμη λύση στην μετακίνησή του, καθώ ο χειμώνα είναι κοντά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχο Πλατανιά έστειλε επιστολέ ζητώντα την επίσπευση των διαδικασιών για τη μελέτη κατασκευή νέα γέφυρα στον ποταμό αλλά και την ανακατασκευή τη ιστορική γέφυρα. Υπήρξε λοιπόν μια απόφαση το Μάιο, μιλάω τώρα για τη νέα γέφυρα στην περιοχή του Αλικανού, στον ποταμό Κερίτη, η οποία έλεγε ότι δίνουν ένα ποσό 800.000 ευρώ για να γίνουν όλε οι ενδεδειγμένε μελέτε μέσω μια προγραμματική τη Περιφέρεια Κρήτη, του Υπουργείου Υποδομών και φυσικά του Δήμου Πλατανιά. Εμεί αυτό που θέλουμε να επισπευτεί και θέλουμε να ενημερώσουμε ταυτόχρονα και τον νέο Υπουργό και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και που έχουμε φτάσει, για να μπορούν και αυτοί να έχουν μια εικόνα μέσα από την αλληλογραφία και τι δεσμεύσει που υπήρχαν από την προηγούμενη. Η ηγεσία του Υπουργείου, είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα η υπογραφή τη προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών αρμόδιων φορέων που είπα προηγουμένω ποιοι είναι, προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίε ανάθεση μελέτη. Όσον αφορά την ιστορική γέφυρα του Κερίτη, σύμφωνα με τον κύριο Μαλανδράκη, η προηγούμενη ηγεσία των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού είχε πάρει απόφαση κατά την οποία 8 εκατομμύρια ευρώ προγραμματική σύμβαση θα δινόταν για ενδεδειγμένε μελέτε. Λέγει ένα ποσό 8 εκατομμυρίων εκατ ευρώ που έχει δεσμευτεί μέσα από μια προγραμματική η οποία έχει πολλού φορεί μέσα με προ... εξάρχον του Υπουργείο Πολιτισμού, με το Υπουργείο Υποδομών, την Περιφέρεια Κρήτη, το Δήμο Πλατανιά, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτη κλπ. Οι οποίοι όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι και πολλοί φορεί, θα έχουμε και ένα θέμα συντονισμού και ταχύτητα διαδικασιών. Υπάρχει όμω ένα προηγούμενο αντίστοιχο που είχε γίνει για ένα α, ιστορικό γεφύρι στην περιοχή τη Σάρτα, για το οποίο λειτουργήσε αυτό το Πρότυπο συνεργασία και πάνω σε αυτό ήταν και η πρόθεση του Υπουργείου να συνεχιστεί και για την περίπτωση του ιστορικού γεφυριού Στον Κερίτη. Να σημειωθεί πω το προηγούμενο διάστημα ο Πλατανιάς σε συνεργασία με την εφορία νεωτερών μνημείων, είχε συνδράμει για τη συλλογή τμήματων τη κατεστραμμένη γέφυρα από την κήτη του ποταμού Κερίτη. Αυτά μα καθοδηγούν αρχαιολόγοι με δικό μα μηχάνημα, με δικού μα εργαζόμενου. Τα πάμε σε συγκεκριμένο σημείο που μα έχουν υποδείξει. Βέβαια, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα στοιχεία, τα οποία είναι πεσμένα στην κήτη και στη μέση του ποταμού, που ζυγίζουν δεκάδε τόνου και γι' αυτά ακόμα δεν έχει υπάρξει πρόνοια πώ θα μετακινηθούν και τι θα γίνει αν πρέπει να τεμαχιστούν πρώτα και να. Μεταφερθούν μετά, αλλά αυτό να ευθύνη και αρμοδιότητα τη εφορία μνημείων. Όμω δεν είδαμε και εκεί να προχωράει ούτε η προγραμματική σύμβαση, Ούτε μια διαδικασία η οποία θα δείχνει ότι έχουμε μπει πέρα από τη συλλογή των τιμαχίων σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση.